Έχουμε έρθει στο φυσικό σου χώρο. Είσαι ένα κορίτσι που έχει, σαν να έχει βγει μόλις από τη θάλασσα. Ναι, είναι η θάλασσα για μένα το υδάτινες στοιχείο είναι αυτό που με ορίζει. Νιώθω ότι αυτή η περίοδος στη ζωή μου είναι η πιο ήρεμη, η πιο ουσιαστική, η πιο δημιουργική. Μ' αρέσω έτσι όπως έχω εξελιχθεί και με αγαπώ. Αυτό χρειάζεται πολύ δουλειά. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Εγώ έχω βοηθηθεί πάρα πολύ στο να έρθω σε επαφή με τον εσωτερικό μου κόσμο όταν αποφάσισα και βρήκα τη δύναμη να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία. Δεν σε αγαπούσες και δεν σου άρεσες? Όχι, δεν με φρόντιζα. Έμαθα να με φροντίζω πια. Δηλαδή, έμαθα να επικεντρώνομαι σε μένα. Στο τι με κάνει εμένα χαρούμενη και όχι χαρούμενη τους άλλους. Τι είναι εκείνο που γίνεται το κλικ και λες τώρα θα κοιτάξω να φτιάξω το μέσα μου? Εγώ προσπαθώ όσο μεγαλώνω να εξελίσσομαι, να είμαι πιο όρημη, να παίρνω πιο όρημες αποφάσεις και όχι βιαστικές. Είναι όλα αυτά και το τι θέλεις στη ζωή σου στην παρούσα φάση. Εγώ στην παρούσα φάση στη ζωή μου θέλω ηρεμία. Όλα αυτά χρόνια μετά και το 17 που έγινα ευρέως αναγνωρίσιμη από το παιχνίδι, ήρθε εκείνη η στιγμή που λέω ότι μεγάλωσες. Θέλεις άλλα πράγματα στη ζωή σου πια. Υπήρχαν στιγμές που γυρνούσα στο σπίτι μου με όλα αυτά που μπορεί να άκουγα και να γραφόντουσαν και ήθελα απλά να κλείσω, να κλειστώ μες στο σπίτι μου, να κλείσω όλα τα παντζούρια, να κάτσω στο σκοτάδι και να αρχίσω να κλαίω. Έχεις μιλήσει πολλές φορές για θέματα που αφορούν σε πολλές γυναίκες. Το θέμα των κοιλών, το θέμα της μητρότητας. Είναι κάτι που εμένα μου χτυπάει σαν να μου τρίβεις έτσι το μαχαίρι στην πληγή. Είναι πάρα πολύ λεπτό ζήτημα η εγκυμοσύνη για μία γυναίκα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αδιάκριτο το να ρωτάς πότε θα κάνεις παιδιά, πότε θα γίνει αυτό, πότε θα γίνει... Δεν σου κρύβω ότι είναι ένα θέμα το οποίο εμένα με στρεσάρει πάρα πολύ και το δουλεύω. Υπάρχει στο μυαλό μου η κρυοσυντήρηση. Είναι κάτι το οποίο έχω επικοινωνήσει με τον γυναικολόγο μου. Από τη μία, ναι, σε βγάζει από το άγχος. Από την άλλη, δεν θέλω να στρεσάρω τον εαυτό μου ούτε και με αυτόν τον τρόπο. Έχω σαν στόχο να δημιουργήσω μια όμορφη οικογένεια σαν τη δική μου. Δεν είμαι από τις γυναίκες που λένε «Α, βάζω την καριέρα πρώτα» ή «Α, δεν θέλω να κάνω παιδί» ή «Δεν θέλω να κάνω οικογένεια», που είναι σεβαστό και αυτό, έτσι. Και ίσως αυτό είναι που με στρεσάρει. Το παράλογο σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι κανένας από το οικογενειακό μου και το φιλικό μου περιβάλλον δεν μου έχει ασκήσει ποτέ την πίεση αυτή. Ενώ αντιθέτως όλοι αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες το κάνουν σε καθημερινή βάση, μπορώ να πω. Έχεις δρομολογήσει την καθημερινότητά σου με έναν τρόπο όπως εσένα σου κάνει. Στα επαγγελματικά να επιλέγεις μόνο αυτά που σου κάνουν και το ίδιο στον ανθρώπο. Δεν θα πω όχι σε κάποια τηλεοπτική πρόταση, απλά θα είμαι πολύ πιο έτσι επιλεκτική στο τι θα κάνω. Είμαι ανοιχτή στο να δεχθώ προτάσεις, απλά πρέπει να είναι το κάτι wow που θα πει η Ευρυδίκη ναι, πάμε να το κάνουμε. Δεν είναι ότι κάθομαι στο σπίτι μου, δραστηριοποιούμαι, έχω 2 επιχειρήσεις, πάνε πολύ καλά. Είναι τα παιδιά μου, έτσι τα λέω, οπότε όταν είναι και κάτι δικό σου, το πονάς πολύ περισσότερο και δίνεις όλο σου το είναι για αυτό, για να πετύχει και να προοδεύσει.